Γεια σου, καλώς ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 17 Δεκάτου του 2022 και τα κορυφαία νέα για κρύπτο είναι τα εξής. Και εμείς θα ξεκινήσουμε από τις χώρες μας και θα πάμε στις αρχές της Ιαπωνίας, οι οποίες προειδοποιούν ότι βορειοκορεάτικοι hacker και συγκεκριμένα η ομάδα Lazarus επιτίθεται σε επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο και είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές παρατηρούν ότι οι hacker πλέον στοχεύουν πιο πολύ σε επιθέσεις με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, προσπαθούν αυτό που κλέβουν να μην είναι κάποιο νόμισμα όπως αμερικάνικο δολάριο, να είναι κρύπτο. Και αυτό το κάνουν μέσω email phishing. Δηλαδή, σου στέλνουν ένα email που σου λέει ουσιαστικά ψέματα ότι είναι κάποιο ανταλλακτήριο, ας πούμε, και σου ζητάει τους κωδικούς πρόσβασής σου για να κάνει κάποια αναβάθμιση. Και αν τους δώσετε, έχετε χάσει τα χρήματά σας. Οπότε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τα email που παίρνετε, διότι αυτή η ομάδα είναι και η ομάδα hacker που έχει κλέψει τα περισσότερα χρήματα από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων με διάφορους τρόπους. Και εμείς θα συνεχίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με βάση τους νέους κανόνες κατά των Ρώσων πολιτών, πλέον το crypto.com, local, bitcoin και blockchain.com θα τερματίσουν ή θα περιορίσουν πάρα πολύ τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους Ρώσους πολίτες. Και αναμένουμε, όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, και άλλα ανταλλακτήρια και άλλους παρόχους κρυπτονομισμάτων να το κάνουν αυτό. Και στο σημείο να σας δείξω ένα νέο εργαλείο το οποίο βρήκα για όσους ενδιαφέρεστε για το Luna Classic. Λοιπόν, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, το Luna Burn, το οποίο θα έχω κάτω στην περιγραφή και από αυτό το εργαλείο μπορείτε να δείτε πόσα Luna έχουν καεί. Είναι 19 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που αντιστοιχούν στο 0,28% του supply. Μπορείτε να δείτε πόσο είναι το supply, πόσο είναι το tax burn. Και θα συνεχίσουμε εμείς στα νομίσματά μας γενικότερα και σύμφωνα με το Coin98 Analytics, αυτά εδώ πέρα είναι τα νομίσματα που έχουν τους πιο ενεργούς developers. Και δεν μιλάμε για νούμερα προγραμματιστών, δηλαδή το Ethereum έχει 100, το Cardano έχει 80. Μιλάμε για το πόση δουλειά φαίνεται να βγαίνει με βάση το GitHub. Και φυσικά το Ethereum είναι το πρώτο, το Cardano έχει πάει στη δεύτερη θέση και από κάτω ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα νομίσματα που, επειδή με ρωτάτε σε ποια νομίσματα να επενδύσετε, αυτή εδώ πέρα είναι μια πολύ καλή λίστα θεωρώ, όχι επενδυτική συμβουλή, επενδυτική γνώμη, με εξαίρεση ένα που δεν μου αρέσει και δύο που δεν τα ξέρω καλά, που δεν μπορώ να σας πω ποια είναι αυτά για να μην σας επηρεάσω. Όλα τα υπόλοιπα είναι από τα κορυφαία νομίσματα που έχουμε στην κρυπτοαγορά, μαζί με άλλα που δεν τα βλέπουμε σε αυτή τη λίστα. Αλλά φυσικά εσείς να επενδύετε μόνο σε Bitcoin. Όχι επενδυτική συμβουλή, επενδυτική γνώμη και αυτό. Και θα πάμε στο Bitcoin και θα δούμε καταρχήν το ποσοστό δυσκολίας, το οποίο είναι σε all time high. Και το ποσοστό δυσκολίας, για όσους δεν γνωρίζουν το Bitcoin, είναι πόσο δύσκολο είναι να λύσεις τον μαθηματικό αλγόριθμο που έχει βάλει το Bitcoin και αν τον λύσεις να πάρεις τα Bitcoin Bitcoin ως ανταμοιβή. Και αυτό το κάνουν οι miners. Και μπορεί δυσκολία να ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά και το hash rate του Bitcoin είναι σε all time high και όλο και συνεχίζει να ανεβαίνει. Και γιατί τα λέω αυτά τα δύο? Τα λέω γιατί όπως γίνεται και ως παρελθόν, έτσι γίνεται και τώρα, όλα είναι ένας κύκλος. Οι τιμές ανεβαίνουν, εμείς πουλάμε, μετά οι τιμές πέφτουν, εμείς αγοράζουμε τα χαμηλά, οι miners αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό τους με αποτέλεσμα να ανεβάζει τη δυσκολία στο Bitcoin και ταυτόχρονα να ανεβαίνει και το hash rate. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και μετά από λίγο καιρό, απλούστατα θα έχουμε το επόμενο halving και οι τιμές κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβουν. Και για όσους αναρωτιέστε πότε θα γίνει το επόμενο halving, έχω αυτό εδώ πέρα το ρολόι το οποίο το έχω πάρει από ένα μέλος μιας κοινότητας, το οποίο δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομά του, και είναι το ρολόι του halving για το Bitcoin. Και σύμφωνα με αυτό εδώ πέρα το ρολόι, το επόμενο halving για το Bitcoin θα γίνει σε 521 μέρες, 2 ώρες, 55 λεπτά και 5 δεύτερα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όταν γίνει το halving δεν θα πάμε σε 100.000 με την πρώτη, θα χρειαστούν μερικοί μήνες, αλλά μέσα σε αυτούς τους μήνες οι τιμές θα ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω με βάση τα ιστορικά γεγονότα που έχουμε δει στα προηγούμενα halving. Και τώρα θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή και όπως θα πω και στον τίτλο του επεισοδίου, τι περιμένει η κρυπτοαγορά για να κουνηθεί. Και αυτό που περιμένει αυτή τη βδομάδα συγκεκριμένα είναι τις εταιρείες. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα, από την Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα βγαίνουν σιγά σιγά όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως Netflix, Tesla και άλλες μεγάλες τράπεζες, Nasdaq, όλοι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί και θα πούνε πώς τα πήγανε. Τα πήγαν καλά, τα πήγαν άσχημα και αυτό είναι που θα οδηγήσει την κρυπτοαγορά. Και συγκεκριμένα πάρα πολλοί αναμένουν να δουν τα αποτελέσματα που θα βγάλει η Tesla, αν είναι θετικά ή αρνητικά. Και αυτό μπορεί μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες να επηρεάσει την κρυπτοαγορά θετικά ή αρνητικά. Και σε αυτό το σημείο σας ενημερώσω ότι αν σας άρεσε το περιεχόμενο που ακολουθήσατε, παρακαλώ μοιράστε τα κρυπτο νέα διαστόματι και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 17 Δεκάτου 2022, να σας ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλος του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.